που εφόσον επιβάλλονταν με στόχο αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα, εξασφάλιζαν με μαθηματική ακρίβεια ότι ο ρυθμός ανάπτυξης που αποτελούσε το αξίωμα πάνω στο οποίο χτιζόταν αυτό το, αν θέλετε, αλγευρικό υπόδειγμα, δεν θα μπορούσαμε να τους πιάσουμε ποτέ και δεν τους πιάναμε. Όταν λοιπόν μας ζητούν σήμερα τα πρωτογενή πλεονάσματα που ζητούν, και παρεπιπτόντως να σας πω ότι δεν έχουμε συμφωνήσει σε καμία περίπτωση το 1% για φέτος. Αυτό αναφέρθηκε σε κάποιες εφημερίδες, δεν ισχύει. Πληροφοριακά σας το λέω. Όταν από τη μία μεριά ζητούν, για παράδειγμα, 3,5% ή 3 με 3,5% κατά μέσον όρο πρωτογενές πλεόνασμα για τα επόμενα 5 χρόνια, στη βάση της υπόθεσης ότι θα έχουν πάνω από 3% πραγματικό εισόδημα ανάπτυξη, όσο αφορά το ρυθμό ανάπτυξης του πραγματικού εισοδήματος, και παράλληλα μας ζητάνε μέτρα της τάξης του 3 και του 3,5% του ΑΕΠ σήμερα, αρνούμενοι να μεταβούν από μια στατική σε μια δυναμική ανάλυση και ζητώντας για παράδειγμα αύξηση από το ΦΠΑ, η οποία να μην λαμβάνει υπόψη της καμία απολύτως αναπτυξιακή δυναμική. Πάρα πολύ απλά σας λέω, κύριε Θεοχάρη, και νομίζω ότι το καταλαβαίνετε. Θα μου πείτε στη δευτερολογία σας αν συμφωνείτε ή όχι, ότι αυτού του είδους η προσέγγιση είναι μέρος του προβλήματος και όχι της λύσης. Και εμείς δεν πρόκειται ποτέ να προσυπογράψουμε σε αυτό. Δυστυχώς ο κύριος Σταϊκούρας έφυγε, γιατί ανέφερε κάτι το οποίο λέγεται ότι από την αρχή εμείς είπαμε ότι δεν θέλουμε τις δόσεις. Αυτό που λέμε, κύριε Θεοχάρη και κύριε Σταϊκούρα, αν ήσασταν εδώ να με ακούσετε, είναι ότι αντίθετα με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, εμείς δεν θέτουμε την επόμενη δόση ως τον στόχο. Οι δόσεις είναι μέσα, δεν μπορεί να είναι στόχοι. Τόσα χρόνια, 5 χρόνια, ήταν νυν υπερπάντων η επόμενη δόση. Και για να την πάρουμε, προσυπογράφαμε λογικά ασυνεπή δημοσιονομικά πλάνα, τα οποία μας μεγέθυναν τις επόμενες δόσεις που έπρεπε να πάρουμε για να συντηρηθεί αυτή η σκοτωδίνη, για να συντηρηθεί αυτό το ψέμα. Συνεχίζω. Για 30 δευτερόλεπτα ακόμα. ΦΠΑ. Εσείς συμφωνείτε με την πρόταση των θεσμών? Εγώ πιστεύω ότι δεν συμφωνείτε. Γιατί σε συνδυασμό με αυτά που ζητούν όσο αφορά το ασφαλιστικό και το δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο σας περιέγραψα, εάν προσυπογράψουμε αυτή τη στιγμή για να κλείσει αυτή η συμφωνία, όπως θέλει ο ελληνικός ναός να κλείσει αυτή η συμφωνία, σε 6 μήνες, σε 12 μήνες, θα είμαστε πάλι εδώ με μια συνέχιση της σκοτωδίνης. Αυτό δεν κάνουμε. Γιατί είμαστε υπεύθυνη κυβέρνηση και δεν προσυπογράφουμε λογικά ασυνεπείς και μισανθρωπικές συμφωνίες. Ευχαριστώ.